1872, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν μόλις 9 χρονών και εγκαταστάθηκε στην Βρετανία. Η μητέρα του Χαρίπλια ήταν πρακτικός άνθρωπος. Μικροπαντρεύτηκε και πέρασε τα 2 πρώτα χρόνια του γάμου της στο σπίτι της πεδεράς της στην Κωνσταντινούπολη, όσο ο σύζυγός της Πέτρος Ιωάννης ταξίδευε για δουλειές. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν μαζί στην Αγγλία, όπου ο σύζυγός της φρόντισε να προσλάβει δασκάλους για την κατήγορη δημόρφωσή της. Ένας νέος ποιητής μετασκέφτηκε. Ήταν πολύ πτωχός, εζούσε από τη φιλολογική του εργασία και με φαίνονταν σαν κάπως να λυπούνταν βλέποντας το καλό σπίτι που κατοικούσα, τον δούλο μου που τον έφερε ένα θαλάσσιο πιτό τσάι, τα ρούχα μου τα καμωμένα σε καλό ράπτο. Δημοσίευσε ο Καβάφης τον Μάρτιο του 1886 στον Έσπερο της Λειψίας, είναι το βαχικό. Λειτουργώντας ως αυστηρότατος κριτής του εαυτού του, ο Καβάφης το αποκήρυξε, γιατί ήταν μια άσκηση περισσότερο, μια δοκιμή και όχι δοκιμασία, όπως οφείλει να είναι η ποιήση. Το Σεπτέμβριο του 1891, στο αθηναϊκό περιοδικό Αττικών Μουσείων, δημοσιεύεται η πρώτη δημόσια κριτική για ποίημά του. Προέρχεται πιθανότατα από τον ποιητή Ιωάννη Πολέμη και έχει ως αντικείμενο το ποίημα «Κτίστε». Οι «Κτίστε» αποτέλεσαν το πρώτο μονόφυλλο ποιητή. Έκτοτε θα εφαρμόσει σε όλη τη ζωή του την ίδια εκδοτική πρακτική όπως ακούσε το πρώτη χρήσα. Δεν θα τυπώσει ποτέ βιβλίο. Θα μοιράζει ο ίδιος επιλεκτικά σε φίλους, γνωστούς και ανθρώπους των γραμμάτων τα έργα του, κάποτε μάλιστα συμπληρώνοντας με χειρόγραφα ποίηματα τα τυπωμένα του διάβολα. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την ψυχή της χοροδίας Αμίας, τον κύριο Θεόδωρο Σπυρίδων. Το μουσικό μας, το Βασίλη το Χατζη. Η φιλόλογό μας, η κυρία Κάτια Καλή. Η φιλόλογό μας, η Ιωάννα Τσαπούρη. Θα ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την παρουσία σας. Θα φωνάξουμε στη σκηνή την αντιδήμαρχο, την... Okay.
Εντάξει. Εγώ θέλω να πω μια που καλέσατε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Μας ταξιδέψατε στη ζωή και το έργο του. Εμένα τόσο γλυκό και ωραίο τρόπο που όση ώρα είμαστε εδώ δεν θα έρθαν τα μάτια μας από τα κορίτσια και από τους όμορφους χοροδούς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας εύχομαι ο δρόμος για την Ιθάκη του Καθημιανού να είναι μακρύς, γεμάτο περιπέτειες και γεμάτο γνώσεις και να γίνουμε όλοι σοφότεροι και πολύ περισσότερο να γνωρίσουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή περισσότερο από όλους τον εαυτό μας. Ευχαριστούμε πολύ.